Αδελφοί, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 823, σελίδα 823, από το βιβλίο Μιχαίας ο Προφήτης, κεφάλαιο 7 και εδάφιο 7, ζήτα 7. Σελίδα 823, Μιχαίας ο Προφήτης, κεφάλαιον ζήτα, κεφάλαιον 7, και εδάφιον 7. Εγώ δε θέλω επιβλέψει επί Κύριον, θέλω προσμήνει το Θεό της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου θέλει μου εισακούσει. Μη εφραίνου εις εμέ η εχθρά μου, αν και έπεσα θέλω σηκωθεί, αν και κάθισα εν σκότη, ο Κύριος θέλει στεφώσει σε μέ. Θέλω υποφέρει την οργή του Κυρίου, διότι μάρτησα εις Αυτόν. Έως σου διαδικάσει την δίκη μου και κάμει την κρίση μου. Θέλει με εξάξει εις το φως, θέλω ειδή την δικαιοσύνη αυτού. Και θέλει ειδή η εχθρά μου και η αισχύνη θέλει περικαλύψει αυτήν ή της λέγει προς εμέ, «Πού είναι Κύριος ο Θεός σου?» Οι οφθαλμοί μου θέλουν συνειδή αυτήν. Τώρα θέλει είστε εις καταπάτημα ως οπυλός των οδών. Καθήν ημέραν τα τείχη σου μέλουσιν να κτιστώσιν, την ημέραν εκείνη θέλει διαδοθεί εις μακράν το πρόσταγμα, την ημέραν εκείνη θέλουν συνελθεί έως από της Ασσυρίας και των πόλεων της Αιγύπτου και από της Αιγύπτου έως του ποταμού και από θαλάσσης έως θαλάσσης και από όρους έως όρους. Και η γη θέλει ερημωθεί εξαιτίας των κατοικούντων αυτήν δια των καρπών των πράξεων αυτών. Πείμενε των λαών σου εν τη ράβδο σου, το πίμνιον της κληρονομίας σου, το οποίον κατοικεί μεμονωμένον εν το δάση εν μέσω του Καρμήλου. Ας νέμονται τη Βασάν και τη Γαλάδ καθώς εν τες αρχαίες ημέρες. Καθώς εν τες ημέρες της εξόδου σου εκ γης Αιγύπτου, θέλω δείξει εις αυτόν θαυμάσια. Τα έθνη θέλουν συνειδή και θέλουν συν κατεσχυνθεί δια πάσαν την ισχύν αυτών. Θέλουν συν επιθέσει την χείραν επί το στόμα. Τα ότα αυτών θέλουν συν κοφωθεί. Θέλουν συν γλύφει το χώμα ως η όφης, ως τα ερπετά της γης θέλουν συν σύρεστε από των τρυπών αυτών. Θέλουν συν εκπλαγεί εις Κύριον των Θεών ημών και θέλουν συν φοβηθεί από σου. Τις Θεός ομοιό σου, συγχωρών ανομίαν και παραβλέπων την παράβαση του υπολείπου της κληρονομίας αυτού, δεν φυλάτει την οργήν αυτού διαπαντός, διότι αυτός αρέσκεται εις το έλεος. Θέλει επιστρέψει, θέλει ευσπλαχνιστεί ημάς, θέλει καταστρέψει τας ανομίας ημών και θέλει ρίψει πάσας τας αμαρτίας αυτών εις τα βάθη της θαλάσσης. Θέλει εκτελέσει αλήθειαν εις τον Ιακώβ, έλεος εις τον Αβραάμ, καθώς όμως σας εις τους πατέρας ημών από των αρχαίων ημερών. Αμήν. Και ο Μιχαίας, ένας προφήτης που το όνομά του σημαίνει ποιος είναι όμοιος με τον Θεό, ζει στο λαό Ισραήλ τον καιρό της πτώσεως, τον καιρό της παραβάσεως, της αμαρτίας και της ειδωλολατρίας. Δεν είναι από τους άρχοντας, δεν είναι από τους προύχοντες, αλλά είναι από τους φτωχούς της γης, ιερεύς μεν, αλλά από τους φτωχούς της γης που υπερασπίζεται το δίκαιο των φτωχών με φωνή Θεού και με οδηγία Θεού. Δεν μπορεί να αντικρίζει την αδικία. Την αδικία των μεγάλων όπου ο άρχον απαιτεί να γίνεται αυτό που αυτός θέλει, ο κριτής κρίνει επί μισθό, ζητάει χρήματα για να κρίνει τη δικαιοσύνη του Θεού και ο μεγάλος προφέροντας την πονηρά αυτού επιθυμία την εκπληρώνει και συμπεριστρέφεται και αγωνίζεται και προσπαθεί μόνο για την εκπλήρωση των επιθυμιών της καρδιάς του. Αυτό είναι το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει ο Άγιος άνθρωπος του Θεού ο Μιχαίας. Βλέποντας όλα αυτά δεν μπορεί να κάνει τίποτα, είναι μικρός, είναι ασήμαντος. Έχει μικρά δύναμη, είναι αδύναμος. Αλλά όμως είναι δίκαιος. Είναι ο άνθρωπος
που την ελπίδα του την έχει στρέψει μόνο στο Θεό. Στο Θεό και μόνο στο Θεό. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Είναι σε πλήρη και απόλυτη αδυναμία. Βλέπει το κακό γύρω του και ταπεινώνεται ακόμη περισσότερο και πλησιάζει ακόμη περισσότερο το Θεό. Είναι ο σωστός δρόμος. Όταν βλέπεις την αδικία, όταν βλέπεις την κακία, όταν βλέπεις τη διαφθορά και τη διαστροφή, ο μόνος δρόμος που έχει αποτελέσματα καλά, ο μόνος δρόμος είναι να ταπεινωθείς ακόμη πιο πολύ και ακόμη πιο πολύ και ταπεινώνων τον εαυτόν σου όλο και πιο πολύ να πλησιάζεις όλο και περισσότερο το Θεό. Γιατί όταν πλησιάζεις το Θεό με ταπεινό πνεύμα, με συντετριμένη καρδιά και ταυτόχρονα τρέμοντας το Λόγο του Θεού, τότε έχεις παρησία να πλησιάσεις τον Θεό. Μη την αποβάλεις αυτή την παρησία που προέρχεται από την ταπείνωσή σου, από τη συντετριμένη καρδιά σου και από το φόβο σου στο Λόγο του Θεού και τον τρόμο σου. Μην αποβάλεις αυτή την παρησία, κάνε υπομονή, γιατί η μισθαποδοσία σου, λέει η Γραφή, θα είναι μεγάλη. Πρέπει να γνωρίζει κάθε ένας που προσέρχεται στον Θεό ότι ο Θεός είναι και γίνεται μισθαποδότης εις τους εξητούντας Αυτόν. Όμως η μισθαποδοσία του Θεού είναι πολύ μεγάλη όταν αυτός που εξητεί τον Θεό τον πλησιάζει ταπεινώνοντας τον εαυτό του όλο και περισσότερο, με συντετριμένη, απαλή και τρυφερή και όχι σκληρή καρδιά και με φόβο και τρόμο στο Λόγο του Θεού. Τότε η μισθαποδοσία σε αυτόν είναι πολύ μεγάλη. Και έτσι λοιπόν ο Μιχαίας πλησιάζει το Θεό ελπίζοντας μόνο στο Θεό και προσεύχεται αναγνωρίζοντας ενώπιον του Θεού, καθώς ταπεινώνεται και εξομολογείται τα λάθη του και τις αδυναμίες του, και επειδή ακόμη περισσότερο ταπεινώνεται εκφράζει λόγια πίστεως σε αυτόν που πλησιάζει λέγοντας: μη εφραίνου εις εμέ η εχθρά μου, μη χαίρεσαι. Αν και έπεσα, μη χαίρεσαι γιατί έπεσα. Αν και έπεσα, θα σηκωθώ πάλι. Γιατί ταπεινώνομαι, πλησιάζω το Θεό, θα βρω χάρη από το Θεό. Αν και κάθισα στο σκότος, ο Κύριος θα είναι εις εμέ φως. Και θα υποφέρω και την οργή του Κυρίου, διότι αμάρτησα σε Αυτόν, αλλά ο Κύριος με τα πάσης βεβαιότητος θα διαδικάσει τη δίκη μου, θα κάνει την κρίση μου και θα με φέρει σε φως και θα δω το πρόσωπο της δικαιοσύνης του. Μεγάλο μυστικό, αδερφοί. Μη βλέπεις στο περιβάλλον σου, αλλά και αν δεν μπορείς να το αποφύγεις, αντιμετώπισε το με την προτροπή, με τη διδασκαλία και με τη συμβουλή του Λόγου του Θεού. Ταπεινώσου, μη φωνάζεις, μην αγριεύεις, μην παραπονιέσαι, μην θυμώνεις, μην αγανακτείς. Ταπεινώσου. Η καρδιά σου να είναι απαλή, μη σκληρύνει η καρδιά σου. Μη σκληρύνετε την καρδιά σας, λέει ο Λόγος του Θεού σήμερα που ακούτε τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Πήγαινε στο Θεό να συντρίψει την καρδιά σου, αλλά πρόσεχε με φόβο και τρόμο στο Λόγο του Θεού να πλησιάζεις τον Κύριο. Και αν έπεσες, ο Θεός θα σε σηκώσει. Και αν για λίγο βρέθηκε στο σκοτάδι αφήνοντας το φως που είναι ο Θεός θα αλάμψει πάλι το δικό του φως και θα σε ευλογήσει και θα σε υψώσει και θα δεις και τη δικαιοσύνη του και τη σωτηρία του.
συνεχίζοντας τις σκέψεις του για την εχθρά του, η εχθρά μου τότε, αυτός που με εχθρεύεται, αυτοί που με εχθρεύονται, ο διάβολος και Σατανάς θα κατεσχυνθεί. Θα κατεσχυνθεί και σχήνη θα περικαλύψει αυτήν και θα λέει πού είναι ο Κύριός σου, αλλά ο Κύριός μου θα είναι μαζί μου. Αλληλούια. Αδελφοί, είναι διδασκαλία διόρθωσης. Διδασκαλία αποκατάστασης, διδασκαλία ευλογίας και ύψωσης. Γιατί είναι η διδασκαλία του Θεού τόσο σημαντική αυτή? Γιατί η καρδιά μας άλλα λέει σε τέτοιες καταστάσεις. Η λογική μας άλλα λέει σε τέτοιες καταστάσεις. Και οι επιθυμίες μας άλλες είναι σε τέτοιες καταστάσεις. Διεκδίκησε το δίκιο σου. Ύψωσε το δίκιο. Ύψωσε τη γνώμη σου. Ο Θεός λέει όχι, ταπεινώσου. Ταπεινώσου. Και πιο πολύ ταπεινώσου. Φέρε την καρδιά σου στο Θεό να τη συντρίψει, να γίνει απαλή και τρυφερή. Και πρόσεχε μην απομακρυνθείς από την αλήθεια του Ευαγγελίου, από τις αλήθειες του Ευαγγελίου. Γιατί ο Θεός θα σε υψώσει, θα σε ευλογήσει και η εχθρά σου θα κατεσχυθεί και θα καταγκρεμιστεί και θα δεις την κατάντια της και θα είναι σαν καταπάτημα ως η λάσπη στο δρόμο. Τώρα προχωράμε στο επόμενο βήμα. Επαναλαμβάνω ότι σήμερα είναι διδασκαλία διόρθωσης, αποκατάστασης και ευλογίας. Καθήν ημέραν τα τείχη σου μέλουσιν να κτιστώσει. Ύστερα από αυτό, εκείνο το οποίο θα συμβεί είναι ο Θεός να φέρει έτσι τις καταστάσεις που να σε περιφράξει με τείχος. Με τείχος αγιασμού, με τείχος ασφάλειας, υπεράσπισης. Με τείχος όμως το οποίο ο Θεός θα προγραμματίσει, αλλά εσύ θα χτίσεις. Εσύ θα οικοδομήσεις το τείχος αυτό. Όπως όταν ελευθέρωσε το λαό Ισραήλ από την εχμαλωσία, όταν ταπεινώθηκαν και έστρεψαν το βλέμμα τους στον Κύριο με ελπίδα, το πρώτο πράγμα που έδωσε εντολή ο Θεός να κάνουν είναι να χτιστεί το κτίχος της Ιερουσαλήμ. Σαν άνθρωποι δεν μπορούσανε. Ήταν αδύνατο σαν άνθρωποι να καταφέρουν να χτίσουν το τείχος. Μάλιστα οι εχθροί τους ονείδιζαν. Τι πάνε να κάνουνε μέσα από το χώμα και από τις λάσπες αυτές το γκρεμισμένο κτίχος? Και αλεπού να περάσεις αυτό που θα οικοδομήσουνε, θα τον γκρεμίσει. Αυτοί όμως έλεγαν όχι, εμείς, ο Θεός είναι μαζί μας και με τη βοήθεια του Θεού θα οικοδομήσουμε. Το δεύτερο λοιπόν βήμα, μετά την ταπείνωση, μετά πραγματικά τη συντριβή του ανθρώπου μπροστά στο Θεό, το επόμενο βήμα είναι να οικοδομήσουμε τον τοίχο με το Λόγο του Θεού. Τον τοίχο που θα μας χωρίζει, αλλά και θα μας προστατεύει. Να το επαναλάβω αυτό. Τον τοίχο που θα μας χωρίζει από τον κόσμο και από τα του κόσμου. Τον τοίχο που θα μας χωρίζει από το φρόνημα του κόσμου και την αμαρτία του κόσμου. Τον τοίχο που θα μας χωρίζει από τις άλλες γυναίκες, τις άλλες διδασκαλίες, τα ψέματα. Τον τοίχο που θα μας χωρίζει από τις απόψεις και τις ιδέες τις ανθρώπινες, τα εντάλματα των ανθρώπων και τις παραδόσεις των ανθρώπων. Και το τείχος αυτό που είναι τείχος αγιασμού, γιατί άγιο σημαίνει αποχωρίζομαι, αποχωρισμού από τον κόσμο και από τα του κόσμου και από οτιδήποτε, οτιδήποτε είναι αυτό που φύρει την καρδιά σου και τον αγιασμό σου, από τη στιγμή που εσύ θα πάρεις απόφαση με τη βοήθεια του Θεού να οικοδομήσεις τείχο αγιασμού, ξεχωρισμού, τότε αυτό το τείχος θα είναι τείχος ασφάλειας
και ευλογίας. Από τη στιγμή λοιπόν που θα ξεκινήσεις, γιατί είναι μια απόφαση που ο Θεός τη θέλει, αλλά ανθρωπίνος λαμβάνεται. Ο άνθρωπος θα την πάρει την απόφαση αυτή. Εγώ οικοδομώ τείχος από κακές επιρροές, κακές σκέψεις, κακές συζητήσεις. Και όταν λέω κακές, δεν εννοώ αμαρτωλές απαραίτητος. Εννοώ καταστάσεις που φθείρουνε την ταπείνωσή μου, που φθείρουνε τη συντριβή της καρδιάς μου, που φθείρουνε την πίστη μου στο λόγο της αληθείας. Αυτό το τείχος του αγιασμού, του ξεχωρισμού και του διαχωρισμού θα είναι το τείχος της ασφάλειας και της προστασίας από το Θεό, αλλά και ευλογίας. Είναι το σημείο που αλλάζει συμπεριφορά ο Θεός. Και θέλουμε σήμερα να αλλάξει συμπεριφορά ο Θεός στα άτομα, στις οικογένειες και στην εκκλησία. Γι' αυτό θα πάρουμε μια απόφαση σήμερα, αδερφοί, να οικοδομήσουμε τείχος. Αμήν. Να φυλάξουμε την καρδιά μας, να φυλάξουμε το πνεύμα μας, να φυλαχτούμε, να φυλάξουμε τη ζωή μας, να κρυφτούμε πίσω από το σταυρό του Γολγοθά. Από τη στιγμή, από την ημέρα που τα τείχη σου μέλουσι να χτιστώσει, όχι όταν αρχίζεις, αλλά όταν πάρεις απόφαση να χτίσεις το τείχος, από την ημέρα εκείνη θα διαδοθεί εις μακράν το πρόσταγμα του Κυρίου. Μόλις δει ο Θεός αυτή την απόφασή σου, ότι παίρνω απόφαση να χτίσω τείχος εις ασφάλειά μου, με τη χάρη του Χριστού και με το Λόγο του Θεού, με απόφαση αγιασμού και καθαρότητος, τότε πρόσταγμα θα διαδοθεί από τον Κύριο και την ημέρα εκείνη θα έλθουνε προς εσένα όλοι οι εχμάλωτοι του λαού σου και από την Ασσυρία, όλοι οι εχμαλωτισμένοι από την οικογένειά σου, όλοι οι εχμαλωτισμένοι από τη συγγένειά σου, όλοι οι εχμαλωτισμένοι από την εκκλησία, όλοι θα δοθεί πρόσταγμα, αφήστε τους ελεύθερους, εξέλθετε από την Ασσυρία, από τον κόσμο, από την Αίγυπτο και από όλη την περιοχή, από την Αίγυπτο έως του ποταμού του Μεγάλου και από θαλάσσης έως θαλάσσης και από όρους έως όρους. Δίδεται εντολή, προσταγή Κυρίου. Και η άλλη γη έξω από τα όρια αυτά του Θεού. Γιατί όταν εσύ βάλεις τα δικά σου όρια, ο Θεός θα βάλει τα δικά του όρια. Όταν λοιπόν γίνει αυτό, η άλλη γη θα ερημωθεί εξαιτίας των κατοικούντων δια των καρπών των πράξεων αυτών. Ο Θεός τώρα θα επέμβει με αυστηρότητα έξω, με τη Χριστότητά Του μέσα. Είναι διδασκαλία αποκατάστασης, διόρθωσης, ευλογίας. Και το Πνεύμα το Άγιο προσεύχεται. Ο Παράκλητος, θα έλεγα, ο Λόγος του Θεού προσεύχεται. Πείμενε Κύριε τώρα των λαών σου με τη ράβδο σου, με το λόγο σου. Μπαίνουμε πια στη διαπείμανση του ίδιου του Θεού, καθώς είναι και γραμμένο «Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός». Και καθώς επίσης είναι γεγραμμένο «Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου, δεν θέλω στερηθεί ουδενός». Αποκτάς καλό ποιμένα. Ποίμενε λοιπόν τώρα Κύριε των λαών σου το ποίμνιον της κληρονομίας σου, το οποίον πλέον κατοικεί μεμονωμένον εν το δάση εν μέσω του Καρμήλου. Αυτό όμως, αυτή η απόφαση φέρνει απομόνωση. Φέρνει απομάκρυνση από τον κόσμο, από τους άλλους. Ποίμνιον μεμονωμένο. Μεμονωμένο σαν άνθρωπος. Γιατί είπαμε πάντοτε ενώπιον του Θεού ο χριστιανός είναι μόνος του. Μεμονωμένο σαν άνθρωπος, μεμονωμένο σαν οικογένεια, μεμονωμένο σαν εκκλησία. Αλλά μέσα σε αυτή την απομόνωση υπάρχει το φως του Θεού και η δόξα του Θεού.
Το πρόσταγμα λέει τώρα πείμενε Θεέ με τη ράβδο σου το πίμνιον, το απομονωμένον στον άγριο τόπο. Γιατί άγριος θα είναι ο τόπος της απομόνωσης. Ξέρεις τι θα πει να μείνεις μόνος σου. Αλλά ξέρεις τι θα πει να μείνεις μόνος σου με τον Κύριο. Μόνος σου με τον Κύριο. Ξέρετε τι θα πει να μείνουμε μόνοι μας. Αλλά ξέρετε τι θα πει να μείνουμε μόνοι μας με τον Κύριο. Όχι γιατί αποστατούμε, αλλά γιατί πλησιάζουμε το Θεό. Γιατί τον πλησιάζουμε το Θεό με ταπείνωση, με συντετριμμένη καρδιά και με φόβο Θεού. Με φόβο στο Λόγο του τον Άγιο. Πείμενε το πίμνιον το οποίον κατοικεί μεμονωμένον και βόηθα το πλέον τώρα να νέμεται τη βασάν που είναι έφορος, παιδιάδα και τη γαλάδ που είναι ο τόπος της βοσκής πολλών πυμνίων. Απομονώθηκε μέσα στο λόγο σου. Εσύ τώρα βγάλ τον μέσα στην ευλογία σου. Διδασκαλία διόρθωσης, αποκατάστασης και ευλογίας. Με συγκεκριμένα βήματα, ασφαλή, προσδιορισμένα από το Θεό. Και έρχεται ο Θεός τώρα και απαντάει. Όπως τις εμέρες τις αρχαίες όταν σε έβγαλα από την Αίγυπτο, έτσι θα δείξω σε σένα θαυμάσια και μεγαλεία πλέον. Διδασκαλία, διόρθωση, αποκατάσταση, ευλογίας και ύψωσης. Μεγαλεία θα δείξω σε σένα τώρα. Όλα τα έθνη γύρω θα δουν και θα απογοητευθούν. Θα χαθούν και θα καταστραφούν. Και θα εκπλαγούν εν τέλει στο έργο του Κυρίου των δυνάμεων. Μη βλέπεις δηλαδή, ξανάρχομαι από την αρχή αδερφή, μη βλέπεις την αδυναμία σου, την ταλαιπωρία σου, μη βλέπεις τον εχθρό σου, μη βλέπεις τον ονειδισμό σου, μη βλέπεις την αμαρτία στους άλλους, μη βλέπεις την κακία στους άλλους, μη βλέπεις την αδικία στους άλλους, μη τα βλέπεις αυτά. Μη τα στρέφεις, σκέφτεσαι, μη βλέπεις την πτώση σου. Μη βλέπεις τα λάθη σου, μη τα βλέπεις αυτά. Πάρε στερεή απόφαση να ακολουθήσεις τη διδασκαλία της διόρθωσης, της αποκατάστασης, της ευλογίας και εν τέλει της ύψωσης. Ταπεινά και ακόμη πιο ταπεινά και ακόμη πιο ταπεινά. Μπροστά στο Θεό με συντετριμένη καρδιά, τρέμοντας το Λόγο του Θεού πλησίασέ τον. Μισθαποδοσίες του είναι μεγάλη. Και πάρε απόφαση να οικοδομήσεις μαζί με το Θεό τείχος αγιασμού και καθαρότητος και διαχωρισμού, ξεχωρισμού. Και τότε θα ακουστεί το πρόσταγμα από το Θεό. Πείμενε Κύριε το πίμνιον το δικό σου, της κληρονομίας σου, το μεμονωμένον εν το μέσο του καρμήλου, το δάσος μέσα σε άγριο τόπο. Και φέρτους εσύ Κύριε Θεέ μου στη γη της Βασάν, στην έφορη γη, και στη γη της Γαλάδ, στη γη που εκτρέφει χιλιάδες πίμνια. Και ο Θεός λέει δεν θα κάνω μόνο αυτό, αλλά όπως τότε που σας έβγαλα από την Αίγυπτο έκανα μεγαλεία, τώρα ακόμη περισσότερα μεγαλεία θα κάνω εγώ με αυτό το λαό. Θα δουν και θα εκπλαγούν. Και φωνάζει τώρα ο λαός, ποιος όμοιός σου είναι Θεέ που συγχωρεί ανομία, παραβλέπει παράβαση, δε φυλάται την οργήν αυτού και αρέσκεται εις έλεος? Αυτός είναι ο Θεός αδερφοί, αυτός είναι ο Κύριός μας και ο Θεός μας, δεν είναι άλλος, αυτός είναι. Είναι αυτός που συγχωρεί ανομία, παραβλέπει παράβαση, αλλά πιανού του υπολείπου του λαού που έχει αυτή την διδασκαλία της διόρθωσης, αποκατάστασης, ευλογίας και ύψωσης. Δεν φυλάται την οργήν αυτού, γιατί αρέσκεται σε έλεος. Θα επιστρέψει, θα σπλαχνιστεί ημάς, θα μας ευλογήσει όπως ορκίστηκε στους πατέρες ημών. Με θόρκου
και υπόσχεση δική του ο Θεός εδέσμευσε τον εαυτό του. Ευλογών θέλω σε ευλογήσει και πληθύνων θέλω πληθύνει το σπέρμα σου επειδή υπάκουσας στο λόγο μου. Ας υπακούσουμε σήμερα αδελφοί σας παρακαλώ πάρα πολύ όλοι μας μηδενός εξαιρουμένο να πάρουμε αυτή την ωραία διδασκαλία που μας δίνει ο Θεός. Διδασκαλία διόρθωσης, αποκατάστασης, ευλογίας και δόξας. Αμήν.